Είναι αλήθεια η πληροφορία που έχω ότι πρέπει να είσαι ίσως ο μοναδικός ή από τους λίγους, δηλαδή έχεις 34 τίτλους σε σύριαλ στην Ελλάδα. Ναι, παρόλο που δεν φτάνουν τα χρόνια της ηλικίας μου, είμαι πολύ νέος. Ναι. Γρηγόρη μου, ναι. Πολύ πιθανό, γιατί δουλεύω καμιά 33 χρόνια, κάθε χρόνο κάνω σύριαλ, οπότε 30... Πολύ λίγοι ηθοποιοί πρέπει να έχουν αυτόν τον αριθμό. Ναι. Δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. Ξέρεις, από ένα σημείο και ύστερα δεν μετράς τη δουλειά σου, ποια σύριαλ κάνεις. Δουλεύεις κάθε χρόνο. Έχεις μεγάλη λαχτάρα, γιατί όσο περνάει ο καιρός εμπιστεύονται πιο πολύ, οι συνεργάτες είναι πολύ καλύτεροι από την προηγούμενη χρονιά και έχεις γνωρίσει πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους και οι συμπροταγωνιστές σου και οι σκηνοθέτες, αυτοί που είναι πίσω από τις κάμερες, οι τεχνικοί, είναι πολύ ενδιαφέροντες. Και αν σου έβαλα, εντάξει, είμαι σίγουρος ότι όλα θα τα αγάπησες και σίγουρα τα τρία top serial για σένα, τις τρεις ωραίτερες στιγμές που βίωσες σε serial. Δεν θα δικήσεις κανένα, τα δικά σου τρία το. Πού σου ήρθαν τώρα τα τρία πρώτα. Με σειρά, θα ξεκινήσουμε από το νούμερο 3, θα πάμε στο νούμερο 2 και στο νούμερο 1. Στο νούμερο 3, της καρδιάς σου. Κοίταξε, ένα σύριαλ έτσι που το έχω πολύ καλά μέσα μου, έτσι, ναι. Ήταν πολύ ωραίες στιγμές, ωραία παρέα. Ήταν το Βαμμένο Ήλιο, αλλά και τον Απόντα μετά. Αυτά τα δύο, δηλαδή τα σύνδια. Στην ίδια θέση. Ναι. Βαμμένος η παρέα ήλιος. Αυτή και η εποχή. Ήταν Βαμμένος Ήλιος και Απόντα. Ο Απόν. Ο Απόν με τον Γιάννη Μπέζο, θυμάσαι και την Μπαζάκα. Μια πολύ ωραία ιστορία στην Κρήτη. Με τον Μπέζο, ναι, και την Μπαζάκα. Πολλά χρόνια όμως. Σου λέω Μέγκα τώρα, πάλες. Σε αυτή τη θέση νούμερο 3 τα δύο. Μια πολύ ωραία δουλειά. Στο νούμερο 2, πρόσεξε, γιατί μετά σου μένει μόνο μια θέση για το νούμερο 1. Αχ, στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2, Βάλε και δύο σειρά, άμα θες. Στο νούμερο 2 να βάλω, ας πούμε, τη συνεργασία που είχα με το Γκορδέλα. Είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο σύριαλ που ήταν στα Κύθυρα, που τα Κύθυρα είναι ένα πολύ αγαπημένο μου μέρος. Μετά από τη Ζάκυθο δηλαδή, είναι η Ιθάκη, τα Κύθυρα που μου αρέσουν πολύ αυτά τα μέρη. Πώς λεγόταν? Και λεγόταν Τζιβαέρι. Τζιβαέρι, βέβαια. Το Τζιβαέρι. Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση, γιατί νόμιζα θα μου έλεγες άλλα σύριαλ και τελικά... Λέω, ξέρεις, ναι. Μάλλον επειδή όσο περνά τα χρόνια νοσταλγούμε παλιές στιγμές του εαυτού. Έχεις πολύ δίκιο, πολύ δίκιο. Νομίζω ότι γι' αυτό στη θέση νούμερο 2 λοιπόν το Τζιβαέρι, θα βάλεις κανένα άλλο στη θέση νούμερο 2 πριν πάμε στο νούμερο 1. Εντάξει, και πάμε και στο νούμερο 1, ναι. Που ήταν τα εγκλήματα, γιατί ήταν και η παρέα τέτοια που ήμασταν μαζί και στο θέατρο, είχαμε πολύ κοινό κώδικα, ήταν πολύ ευτυχής η συγκυρία, γιατί είχαμε ένα συγγραφέα που είχε γράψει ένα εξαιρετικό σενάριο και σε εμάς είχε πολύ μεγάλη σημασία στους ηθοποιούς το κείμενο, γιατί είναι όπως είναι για τους μουσικούς η παρτιτούρα. Ναι. Γι' αυτό βλέπεις ένα μουσικό να παίζει κάτι και λες πω, τι ωραίο που είναι αυτό που παίζει, και βλέπεις τον ίδιο να παίζει κάτι άλλο και λες πω, τι χαλιά. Είναι οι νότες, είναι η παρτιτούρα, ναι. Και έχει σημασία για μας. Και είχαμε πολύ ωραίο σενάριο. Να σου πω, με την Κέτη Κωνσταντίνου είχατε να συνεργαστείτε από τότε. Με την Κέτη δεν είχαμε ξανασυνεργαστεί στην τηλεόραση. Δηλαδή από τα τότε. Εγκλήματα τώρα από μόνο. Τα εγκλήματα συναντηθήκαμε στην τούρτα της μαμάς. Απίστευτο. Ναι, απίστευτο. Γιατί και νομίζω ήταν και επιλογή της Κέτης, γιατί η Κέτη δεν ήθελε και τόσο πολύ το κομμάτι της τηλεόρασης. Με το θέατρο ένιωθε πιο άνετα και... Άρα ουσιαστικά φέτος ήταν μια συνέβρεση 22 χρόνια μετά. 22 χρόνια με την Κέτη, ναι. Πώς ήταν το να παίξετε μαζί, το πρώτο πλάνο, το πρώτο γύρισμα που κάνατε? Κοίταξε, επειδή τότε ήμασταν πιτσιρικάδες, περνάγαμε πολύ ωραία μαζί, αλλά δεν ξέραμε ένας τον άλλον, ήταν αλλιώς. Τώρα πια που ξέρουμε και ένας τον άλλον και νιώθω πραγματικά αγάπη για αυτήν και εκτίμηση για τη δουλειά της και έχει περάσει σε άλλο επίπεδο η σχέση μας και ναι, περνάμε και εσύ, πάρα πολύ. Και εσύ βέβαια πέδειξες πολύ ωραία πράγματα αυτά τα 22 χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή ότι και οι δυο σας φάνηκε ότι ήσασταν δύο πολύ καλοί ηθοποιοί και έχετε μια καταπληκτική πορεία. Τελικά ναι, γιατί εντάξει, η Κέτη έγινε τελικά η γυναίκα σύμβολο. Η Σωσό, ας πούμε, ήταν καθοριστική για το πώς κρίνουμε τις γυναίκες και ήταν ένας χαρακτήρας πολύ. Δεν ακούει αυτά που λες. Υπήρξε στιγμή που ο Κώστας χάθηκε κάποια στιγμή, δηλαδή από την επιτυχία, ίσως από τα χρήματα που μπορεί να δινόταν τότε στα σύριαλ, που κάποια στιγμή έχασε τον εαυτό σου. Κοίταξε, Γρηγόρη μου, επειδή και εγώ είμαι ένα παιδί, ας πούμε, ήμουν ένα παιδί, δεν είμαι πια, ένας άνθρωπος που είχε έρθει από την επαρχία και γνώριζε μια μεγάλη πόλη και καινούρια πράγματα και... τότε όταν άρχισα να κάνω και τις πρώτες επιτυχίες, άρχισα να βγάζω χρήματα και να με αναγνωρίζουν και πολλοί φίλοι μου που περάσανε από την ίδια φάση χάθηκαν και δεν μπορέσαν να το διαχειριστούν, γιατί τότε σε πλησιάζουν πολύ εύκολα, οι πειρασμοί είναι πάρα πολλοί,
Πρέπει να ήμουν τυχερός εγώ από DNA, επειδή οι γονείς μου ήταν έτσι πολύ δυνατά κύτταρα, πολύ δυνατοί άνθρωποι και μου είχαν μείνει ότι όλα ρε παιδί μου στη ζωή σου ανήκουνε, όλα για σένα είναι, για τον άνθρωπο. Απλά πρέπει σε όλα να κρατάς ένα μέτρο και πάντα να κρατάς την αξιοπρέπειά σου και να βάζεις τον Κώστα πρώτα απ' όλα, να μην φτάνεις άκρη, να στέκεσαι ένα βήμα πριν. Σημαντικές. Και αυτό από ένστικτο φαίνεται ότι σε βοήθησε πολύ. Με βοήθησε. Εσύ, στο παιδί σου πώς είσαι, πες μου, καταρχάς πόσο χρονών είναι τώρα? Ο Δημήτρης τώρα είναι 12 χρονών. 12 χρονών, σαγχώνει κάτι, δηλαδή τώρα που μεγαλώνει, μπαίνει στην εφηβεία τώρα. Κοίταξε, είχα πάρα πολλά άγχη, όπως όλοι μας, τα περισσότερα από τα οποία μας τα είχαν μεταφέρει οι γονείς μας. Ακριβώς. Γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μεγαλώσει σε μια ιστορική στιγμή που ήταν πολύ δύσκολα για την Ελλάδα, οι περισσότεροι δεν είχαν μόρφωση τρομερή, φοβόντουσαν. Ο κόσμος αυτές τις φοβίες τις μετέφερε και στα παιδιά του. Η γενιά η δικιά μας, καταλαβαίνεις τι σου λέω, το έχει πολύ πιο έντονα αυτό. Εγώ για τον Δημήτρη δεν έχω τις ίδιες ανησυχίες, γιατί πια ξέρω τι γίνεται γύρω μου και νομίζω ότι το παιδί είναι πάρα πολύ έξυπνο να τα αποκωδικοποιεί χωρίς εγώ να του φορτώνω φοβίες παραπάνω που δεν υπάρχουν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε νομίζω και οι δύο, γιατί είμαστε γονείς και οι δύο, και είναι να είμαστε δίπλα τους. Οποιαδήποτε στιγμή κάνει έτσι και ζητήσει τον Γρηγόρη να είναι εκεί ή οποιαδήποτε στιγμή με ζητήσει. Συμφωνώ. Έχεις πολύ δίκιο, ναι, σε αυτό. Αν σου πει ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Εγώ είμαι μαζί του, ό,τι αποφασίσει να κάνει. Να κάνει, είμαι εκεί δίπλα του. Σε όλες τις επιλογές του, γιατί δεν έχει και νόημα. Σαν πως οι επιλογές που είχε η μαμά σου για σένα ήταν αυτές που επέλεξες εσύ. Όχι, λοιπόν, όχι. Γιατί να επιλέξω εγώ για το παιδί μου και να ξέρω ότι θα με ακούσει. Πώς τον βλέπεις, δηλαδή σου έχει πει ότι σαν ατάκα μπαμπά σκέφτομαι να ασχοληθώ με το θέατρο. Το έχει πει απ' έξω απ' έξω. Όχι, όχι. Και δεν στέκομαι σε αυτό, σου λέω. Με ενδιαφέρει το ότι έχει χιούμορ, το ότι δεν έχει αδιέξοδα. Και ότι έχει γενικά ανοιχτό μυαλό. Mm-hmm. Ακούει τους άλλους, είναι ευγενικός. Νομίζω ότι και αν κάνει στη ζωή του θα είναι.